Με συνθήκες καλοκαιρινές αναμένεται να κυλήσει και η επόμενη εβδομάδα στην Κρήτη. Μπορεί στην υπόλοιπη Ελλάδα να έκαναν την εμφάνισή τους νεφώσεις, ωστόσο το φαινόμενο είναι τοπικού χαρακτήρα. Με την ηλιοφάνεια ως επιτοπλίστων να επικρατεί, τους ανέμους γενικά και πάλι από βόρειες διευθύνσεις, με την έντασή τους να κυμαίνεται στα 3 και τοπικά 4 μποφόρ προς τις μεσημβρινές ώρες, ενώ να υποχωρεί τις βραδινές ώρες σε χαμηλότερα επίπεδα. Και οι θερμοκρασίες θα κυμαίνονται στα ίδια επίπεδα, με τις μέγιστες κοντά στους 28 έως και 30 βαθμούς Κελσίου για τα βόρεια, 30 με 32 στην ενδοχώρα και σε νότιες περιοχές του νησιού. Ζέστη και φυσιολογικές θερμοκρασίες την ημέρα και δροσιά τις βραδινές ώρες συνθέτουν το σκηνικό μέχρι και τα τέλη της επόμενης εβδομάδας. Η πτώση βέβαια της θερμοκρασίας που σημειώνεται τις βραδινές και πρώτες πρωινές ώρες θα έχει σαν αποτέλεσμα να δημιουργεί και αυξημένες συνθήκες υγρασίας, κάτι όμως το οποίο θα λέγαμε ότι είναι ιδιαίτερα καλό για την φύση, μιας και η υγρασία αυτή την περίοδο είναι πάρα πολύ καλή για κάποιες καλλιέργειες. Στην Κρήτη, η ελάχιστη θερμοκρασία δεν θα είναι κάτω από τους 20 βαθμούς, με εξαίρεση τα ορεινά του νησιού, όπου ο υδράργυρος θα πέσει και κάτω από τους 15 βαθμούς Κελσίου. Στις βόρειες περιοχές πάντως, η θερμοκρασία διατηρείται μεταξύ 28 και 30 βαθμών, ενώ στην ενδοχώρα και στα νότια θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή αναμένεται ότι θα έχουμε γενικά πολύ καλές καιρικές συνθήκες σε ολόκληρη την Κρήτη, με ηλιοφάνεια ως επιτοπλίστων. Οι άνεμοι θα έχουν γενικά μια βόρεια τάση, χωρίς όμως ιδιαίτερη ενίσχυση, στα 2 με 3 μποφόρ, κατά τόπους στα ανατολικά, όπως επίσης και σε νοτιοδυτικές περιοχές μπορεί να φτάσουν πρόσκαιρα το μεσημέρι μέχρι και τα 5 μποφόρ. Προς το βράδυ όμως φαίνεται ότι γενικά οι άνεμοι εξασθενούν σε ολόκληρο το νησί και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να δημιουργεί και συνθήκες υγρασίας. Αυξημένη υγρασία σε αρκετές περιοχές του νησιού. Σύμφωνα με τα μετεωρολογικά δεδομένα, αλλαγή στο σκηνικό του καιρού αναμένεται το επόμενο Σαββατοκύριακο, οπότε και είναι πιθανό να αναπτυχθούν νεφώσεις και να εκδηλωθούν βροχές σε πολλές περιοχές της Κρήτης.